Πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση τη Κιβωτού του Κόσμου. Περαιτέρω ανάκριση για τι κατηγορίε περί που βαραίνουν τον πατέρα Αντώνιο διέταξε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Γαλάρη. Έλενα. Ναι, Εβά, αν και ο εισαγγελέα είχε προτείνει στο Δικαστικό Συμβούλιο να παραπεμφθεί σε δίκαιο ο πατήρ Αντώνιο για το κακούργημα τη κατάχρηση ανηλίκων σε Ασέλγια. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών έκρινε ότι για να γίνει αυτό, για να αποφανθεί μάλλον επί τη ουσία, πρέπει να γίνουν περαιτέρω ανακριτικέ πράξει. Έτσι, λοιπόν, διέταξε να απολογηθεί συμπληρωματικά ο πατήρ Αντώνιο για το κακούργημα τη κατάχρηση ανηλίκων σε βάρο ενό 19χρονου, ο οποίο είναι και εκείνο που τον έχει καταγγείλει, και να κληθούν να καταθέσουν δύο αδέλφια στα οποία ο 19 χρόνο Φέρε την είχε εκμυστηριευτεί τι ακριβώς συνέβαινε. Τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν καταθέσει στις ανακριτικές αρχές. Μόλις ολοκληρωθούν αυτέ οι ενέργειε, τότε η ανακρίτρια θα διαβιβάσει τη δικογραφία Μάλιστα. στο Συμβούλιο Πλημελωδικών και την παραπομπή όχι σε δίκη του πατρός Αντωνίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη.